Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι βαθύτατα αίτια κρίσης στη χώρα μας. Αίτια κρίσης οικονομικής, κοινωνικής, θεσμικής, εμπιστοσύνης. Το είπατε κι εσείς. Υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Και αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή είναι προς την κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν αισθάνεται, αυτό, κύριε Τζίμα, αν έχετε την καλοσύνη. Τα γεγονότα διαψεύδουν τον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Παπακοσταντίνο, διότι παρόλη την ανασφάλεια που επικαλείται, τελικώς ο λαός στις δημοσκοπήσεις επενδύει και πάλι στον Κώστα τον Καραμαλή. Διότι αυτόν θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό. Τζίμα, και όχι τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Είναι δυνατόν, αφού μιλάτε Τζίμα, με όλους αυτό είναι το επιχείρημά σας αυτή τη στιγμή. Το επιχείρημά όχι, σας εγώ δεν σας διακόψα. Ακούστε με. Μια ακούστε με.